θα περάσουμε και θα συνεχίσουμε με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο Λασίθι της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Νομού Λασιθίου. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Εμμανουήλ Καναβάκη. Κύριε Καναβάκη, να σας ευχαριστήσω. Τα έχουμε ξαναπεί στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν εδώ στην Κρήτη σήμερα. Για ακόμα μία φορά θα μας βοηθήσετε και θα κάνουμε μία κουβέντα που αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Ναι, καλησπέρα. Σημαντική πρωτοβουλία λοιπόν της Μονάδας Κινητής Υγείας στο Λασίθι. Παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη. Σωστά. Και την κουβέντα αυτή την κάνουμε σε μία δύσκολη στιγμή, σε μία δύσκολη ημέρα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ένα τοπικό lockdown με την ψυχολογία εκεί των πολιτών των δημοτών να έχει επηρεαστεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αν και είπαμε και την προηγούμενη φορά να συνδέσω και την προηγούμενη συζήτησή μας, είχαμε πει ότι η ψυχολογική κατάσταση η οποία επικρατεί στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με αφορμή την πανδημία, αλλά και με αφορμή και άλλους εξωγενείς παράγοντες, έχει οδηγήσει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα από τα Χριστούγεννα και μετά, αλλά και μέχρι και σήμερα, στην περιοχή της Κρήτης, και στην περιοχή της Κρήτης θα λέγαμε ότι έχουν εμφανιστεί καταστάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Δηλαδή, την περίοδο που διανύουμε περίπου τον 1,5 μήνα τώρα, η καραντίνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο και συνεχίστηκε στις μέρες μας. Η περίοδος όμως η τελευταία του 1 μήνα και μία εβδομάδα έχουν συμβεί στην Κρήτη, έχουν συμβεί ανθρωποκτονίες, έχουν συμβεί τροχαία ατυχήματα, έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την εργασία, δηλαδή το κλείσιμο των καταστημάτων, η παραμονή των παιδιών στο σπίτι και τελευταία εμφανίστηκε και στο νόμο Λασιθίου για πρώτη φορά νομίζω ένα συνολικό απαγορευτικό που θα λέγαμε ότι ο νόμος Λασιθίου ήταν από τους νομούς της Κρήτης οι οποίοι δεν είχαν κρούσματα μέχρι τώρα και ξαφνικά υπάρχει μια απότομη άνοδος και εστίες οι οποίες έχουν πάρα πολλά περιστατικά. Το είδαμε στο μακρύ γυαλό στην αρχή, πήγε στη Σιτία και τώρα είναι στο γενικό λαό. Τώρα, το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και το οποίο το ανέθεσε στην κινητή μονάδα και το οποίο περιλαμβάνει ψυχολογική στήριξη για τους ανθρώπους οι οποίοι νόζησαν από τον ιό με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σωματικά προβλήματα, υποκείμενα νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, ο ζαχαρόδης διαβήτης και άλλα νοσήματα και επίσης προβλήματα τα οποία προκύπτουν στο γενικό πληθυσμό. Πρέπει να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε εδώ και 15 μέρες. Είμαστε στην πρόσληψη και στην οργάνωση του προσωπικού. Ναι. Είναι προσωπικό και νέο και με εμπειρία. Είναι πολύ νέο, αλλά έχει και με εμπειρία. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει πολύ διάθεση για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους, οι οποίοι θα λέγαμε ότι βασανίζονται. Πρέπει να σας πω ότι βασανίζονται τα προσωπικά ζητήματα των ανθρώπων τα οποία εμφανίζονται στην τελευταία περίοδο έχουν μια ένταση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πριν. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα αιτήματα των ανθρώπων τον τελευταίο καιρό τα αιτήματα έχουν αυξηθεί παραπάνω από πριν. Και εκεί θέλω να καταλήξω ο αριθμός εκείνων που έχουν ζητήσει βοήθεια. Σας είχα ξανακάνει την ίδια ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο που είχαμε ξαναβγεί. Μιλάμε τώρα η πρώτη μέρα του Φλεβάρι. Έχουμε ποσοστό, έχουν αυξηθεί. Ναι, έχουν αυξηθεί, δηλαδή έχουν αυξηθεί, παρόλο ότι η αύξηση δεν είναι δραματική, υπάρχει όμως αύξηση. Υπάρχει αύξηση. Τα αιτήματα. Στα αιτήματα. Στα αιτήματα και στην παρέμβαση. Και στην παρέμβαση, ναι. Μάλιστα. Και αν χρειαστεί περαιτέρω βοήθεια, τι γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να διευκρινίσουμε για αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλη την Κρήτη. Ακριβώς. Και όποιος θέλει λοιπόν να επικοινωνήσει, υπάρχει ένα τηλέφωνο. Ναι. Στο 6943-071-377. Πάμε να το ξαναπούμε, γιατρέ. 6943-071-377. Σηκώνει το τηλέφωνο, καλεί τον αριθμό και ποιον θα βρει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα βρει ένα ψυχολόγο ή ένα κοινωνικό λειτουργό. Μάλιστα. Αμέσως θα συζητηθεί το πρόβλημα. Ορίστε. Αμέσως θα συζητηθεί το θέμα που απασχολεί τον πολίτη. Ασφαλώς αμέσως, και ναι. Γιατί ο σκοπός της η επικοινωνία θα είναι κυρίως διαδικτυακή. Ναι. Και επίσης προβλέπεται σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκης προσωπικής επικοινωνίας, ακόμα και η αγορά, ας το πούμε, τάμπλετ στους ασθενείς για να μπορούν να επικοινωνούν. Μάλιστα. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα συνεχιστεί, σωστά. Αυτό το πρόγραμμα, ναι, θα έχει διάρκεια 6 μήνες. Θα έχει διάρκεια 6 μήνες. Και να ξεκαθαρίσω και να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο Λασίθι και αφορά όλους τους πολίτες της Κρήτης. Αφορά κυρίως τους επαγγελματίες, αφορά εκείνους που πάσχουν από την νόσο. Εργαζομένους λοιπόν πρώτης γραμμής. Σωστά. Συγγενείς ασθενών αλλά και ασθενείς. Σωστά. Αλλά και ένα γενικό πληθυσμό. Ακριβώς. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Μία έκκληση, μία προτροπή, μία συμβουλή. Το μήνυμά σας σε ανθρώπους που είναι κάπως είναι πιεσμένοι λόγω του lockdown, των οικονομικών προβλημάτων. Εγώ θα πω αυτό που λέω κάθε φορά, γιατρέ, και θέλω να πείτε, συμφωνείτε, υπάρχει λύση για όλα. Δεν υπάρχει αδίέξοδο. Κοιτάξτε, αυτό που εγώ παρατηρώ προσωπικά, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα βασανίζονται πάρα πολύ, είναι, θα λέγαμε, όταν έχουμε δύο γονείς οι οποίοι έχουν 3-4 παιδιά στο σπίτι, ακόμα και 2, και τα οποία είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν 24 ώρες, είναι να αλλάζονται στη φύλαξή τους. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν αρχίσει να υπεραντιδρούν. Ευτυχώς που άνοιξαν τα σχολεία, και τα σχολεία θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτά, και πιστεύω θα παραμείνουν ανοιχτά. Μάλιστα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ από το κλείσιμο, και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, έχουν κλειστά τα καταστήματά τους και οι οποίοι δεν μπορούν να πουλήσουν, αυτοί που έχουν αγοράσει εμπορεύματα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, πρέπει να σας πω. Είναι σε έντονη κατάθλιψη, και μάλιστα, θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα ακόμα της πανδημίας, ναι, όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση, δεν έχουν πάρει την ένταση και την έκταση, την οποία θα τη δούμε σε μερικούς μήνες. Μάλιστα. Γιατρέ, εμείς όμως, ναι, εμείς όμως πρέπει μέσα στην κρίση που... Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ελληνική κοινωνία προέρχεται μέσα από μια οικονομική, δεκάχρονη τώρα οικονομική κρίση, και έρχεται να αντιμετωπίζει και την πανδημία. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα αξιολογήσουμε, να δούμε τα πρώτα συμπεράσματα, και εδώ θα ξαναβγούμε, γιατρέ, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική πρωτοβουλία, θα το επαναλάβω, της Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο Λασίθι.